μια ευκαιρία, σας παρακαλώ. Α, μην το συζητάς. Είχαμε πει ότι θα το πάρουμε δοκιμαστικά. Ο Πατσατσούφας δεν πέρασε το τεστ. Κόβεται. Είσαστε προκατηλημένες. Προκατηλημένες εμείς. Που μας έκανα στατώσει τη ζωή. Συνεχώς ζημιές. Κάνει κακά του όπου βρει. Γαβγίζει, δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τις νύχτες. Νευρόξπαστο είναι. Άσε που μας το παρατάς και φεύγεις. Καλά σου μεγαλώσαμε την κόρη. Να μεγαλώνουμε και τα σκυλιά τώρα. Εξάλλου μου φέρνει αλλεργικό λόξιμο. Αυτό δεν είναι σκυλί. Είναι ένα τέρας με απέσιο χαρακτήρα. Ιδιότροπο, νευρικό. Να τε ένα σκυλί, καλό να πω ναι. Αλλά αυτό όσο μπόι του λείπει, τόσο στραβόξυλο είναι. Ωραία, να το διώξω. Και πού να το δάσω? Α, δεν ξέρω. Δικό σου πρόβλημα. Ένα σωρό γνωστούς έχεις. Βρες ένα κορόιδο και πασάρισέ το. Ω, Αντρέας! Τι έγινε, παιδιά? Έλα μέσα, μωράκι μου, έλα μέσα. Καλέ, ναι, ο Αντρέας! Ναι, εγώ είμαι. Γιατί τόσος ενθουσιασμός? Να σου πω, Αντρέα μου, είπαμε να σου κάνουμε ένα δωράκι. Δωράκι, καλύτερα να μου το δώσετε σε λεφτά το δωράκι. Άντε βρε και εσύ. Να σου πω. Εμείς σκεφτήκαμε ότι επειδή αγαπάς πολύ τον Πατσατσούφα, να στον δώσουμε δικό σου. Όχι. Όχι. Θα μου τον δώσετε, ναι ή όχι? Μην την ακούς. Είπαμε ότι θα τον δώσουμε, έτσι σταμάτα εσύ. Πάρ' τον, βρε Αντρέα μου. Πάρ' τον, ναι. Είναι γλυκίτα το σκυλάκι, γλυκίτα. Ένα τέρας είναι. Καλό αυτό, καλό στόμα έχει, μιλά δεν έχει. Μην τις ακούς, Αντρέα μου, είναι ιδιότροπο και νευρικό είναι. Α, αυτό είναι ένα κελούδι. Αυτό, αγγελούδι. Μαρία, δεν σου φαίνεται σαν τις γόβες? Εμένα τις δικές μου, μόνη μου, τις έκδαρα στο πεζοδρόμιο. Ψέματα σου λένε, Αντρέα, σε κοροϊδεύουν για να στο πασάρουνε. Είναι ιδιότροπο νευρικό και κάνει και τα κακά του όπου βρει. Αν είναι ποτέ δυνατόν! Κοίταξε το, βρε Αντρέα μου. Αυτό το πλεσματάκι τι μπορεί να κάνει? Άσε που είναι και δυσκύλιο, ε. Μια φορά την εβδομάδα κάνει κι αν. Το κουκουλάκι μου, το κουκουλάκι μου. Το μωράκι μας, το μωράκι μας. Πάρ' το, βρε Αντρέα μου, πάρ' το και θα με θυμηθείς. Τελικά θα αποφασίσετε, θα μου το δώσετε ή δεν θα μου το δώσετε? Αποφάσισα εγώ. Θα το δώσω στη Μαριονίνα. Καλή Όλγα, και γιατί δεν μας το λες τόση ώρα? Πίεζε την κατάσταση, μήπως και μείνει εδώ, αλλά αφού δεν το αγαπάτε, θα το δώσω στη Μαριονίνα που το αγαπάει και της το έχω και υποσχεθεί. Δεν μου λες, τι είναι αυτή που θα πας να συναντήσεις? Γάλλη. Μπα, και τι προϊόν θα διαφημίσετε? Καφέδες. Σοβαρά? Δηλαδή είναι μεγάλη δουλειά, ε? Μεγάλη, άμα την πάρω αυτή τη δουλειά. Θα πάρεις πολλά λεφτά, ε? Δηλαδή, θα μπορείς να αγοράσεις και ένα διαμερισματάκι να μείνεις μόνη σου? Όχι τόσα πολλά. Μπα, για πού έτσι είσαι νιαρισμένη? Επαγγελματικό. Θα πάνε να διαφημίσει κάτι γαλλικούς καφέδες και σε αυτούς τους ορωτούς. Καλά, άμα την πάρω τη δουλειά, μην το γρουσουζεύεις τώρα κι εσύ. Πάρ' το, παιδί μου, πάρ' το από εδώ πέρα. Αν βρε, Όλγα, αφού το ξέρεις ότι με αυτό το σκυλί με πιάνει. Λόξικας με έπιασε. Λίγο νερό! Λίγο νερό! Ειρήνη μου, γρήγορα, ευχαριστώ. Συγγνώμη, βρε Μαρία μου, δεν το έκανα επίτηδες. Άντε, Όλγα, είσαι ασυγχώρητη πια! Πώς θα πάω τώρα να συναντήσω τους Γάλλους, μου λες? Ναι, να πας, το σου έχει περάσει. Δεν μου περνάει. Είναι επίμονος, το ξέρω. Με έγλειψε αυτό, με έγλειψε. Το νεράκι σου, το νεράκι σου. Πιες το μονορούφι και θα σου περάσει. Να το, δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Τι θα κάνω τώρα, πώς θα συνελωθώ με τους Γάλλους, ε? Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν το λόξιγκα στα γαλλικά. Άντε βρε και εσύ, δεν καταλαβαίνουν οι Γάλλοι το λόξιγκα. Τώρα τι θα κάνω, έχω αργήσει. Πω, Θεέ μου, πάει, θα την χάσω τη δουλειά. Δεν μου λες, κράτα την αναπνοή σου και μέτρα μέχρι το 40. Το 40, ναι. Ναι. Είδες, τι κατάλαβες? Θα χάσει τη δουλειά, θα χάσει τόσα λεφτά για ένα βρωμόσκυλο. Πότε θα έρθει επιτέλους αυτή η Μαριανίνα να τον πάρει? Σταμάτα να μιλάς τώρα και την μπερδεύεις τα μέτρη με τη Μαρία. Ναι, πες ότι φταίω κι εγώ τώρα. Αχ, θα σκαγα καλέ. Σαν να πέρασε, ε. Να το, παιδί μου, αυτό είναι σίγουρο κόλπο. Ένας λόξιγκας ήταν, απλώς σας πιάνει πανικός. Έλα, φέρε την τσάντα γρήγορα να φύγω, μην με ξαναπιάσει, ε. Δεν μου πέρασε, δεν μου πέρασε. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Ήταν σίγουρο κόλπο, ε. Βρήκα τι θα κάνουμε. Τι? Θα την τρομάξουμε. Πώς? Μαρία. Από εδώ πέρα. Τρελή. Να σου πω, σκέφτηκα κάτι άλλο. Μαρία, γύρνα από εκεί, γύρνα από εκεί, εσύ γύρνα από εκεί. Μαρία, είμαι το φάντασμα του Αγίου Σουλπικίου. Ρε, βγάλ' το, ρε, το σεντόνι από εκεί. Με κατάλαβες? Σε κατάλαβα, βέβαια. Μα δεν έπιασε αυτό. Κάντε κάτι άλλο. Άλλο κάντε. Για κράτα. Τι άλλο?
Μαρία! Τρελές! Πώς θα μου περάσει με εσάς ολόξυγκα? Σταματήστε τουλάχιστον να ηρεμήσω λίγο. Δεν μου λες, μήπως να την πιάσουμε στα χαστούκια. Σιγά, βρε, δεν μην κάνουμε κεφάλαγγα. Βρήκα το καλύτερο τώρα. Κράτα, βρε. Φέρε εδώ. Γάβ! Καλέ! Αστεία είναι αυτά τα πράγματα, ε! Άμα μου χειροτερέψει τώρα ολόξυγκα, πώς θα πάω να μιλήσω με τους Γάλλους, ε, πώς! Πέρασε. Ο μου πέρασε ο λόξυγκας μάτι! Μαρία, πέρασε! Δεν θέλω να ξαναρχίσει, θέλω να τα κρύβω. Επιτέλους φάνηκε και σε κάτι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Είδες πάνω μου το κατηγορείτε. Ένα πουλάκι μου, αλλά πατσατσούσα μου, άλλο που θέλω να σε χωρίσουν από τη μανούλα σου, να σε στείλουν στη Μαριανίνα, ναι. Πώς θα το στείλετε πίσω το κακόμοιρο το σκυλάκι? Έφυγε, Μπεμπέκα, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε, Μπεμπέκα μου, δεν πήγαινε. Έπαθα προχθές μια κρίση λόξυγκα φοβερή, έκανα μάνα να συνέλθω. Αλλά και πέρα από αυτό, αυτό το σκυλί ήταν ένας τύραννος, ένας τύραννος. Τύραννος, Μπεμπέκα μου, τύραννος. Καλά, δεν υπήρχε τρόπος να το κρατήσετε? Δεν υπήρχε, Μπεμπέκα μου, άσε που και γενικότερα δηλαδή. Αυτό το σκυλί. Καλά, τι έγινε, γιατί μου κάνεις νοήματα? Μα δεν καταλαβαίνεις τίποτα, βρε Μπεμπέκα. Το σκυλί δεν είναι στη Μαριανίνα. Είναι εδώ. Αχ, πού είναι, πού είναι το πουλάκι μου να το πάρω, αγκαλίτσα? Δεν γίνεται όσο είναι αυτές εδώ, μόνο όταν λείπουνε. Τον έχω κρυμμένο κάτω στο υπόγειο. Πού, εκεί που κρύβομαι τους Εγγλέζους στην κατοχή? Ακριβώς. Όλγα μου, δεν έχεις το Θεό σου. Καλά, πώς το φροντίζεις? Όταν λείπουν οι κέρδεροι, τον βγάζω έξω και τον περιποιούμε. Αλλιώς όταν παίζουν να κοιμηθούν, με στα άγρια μεσάνυχτα τον βγάζω και τον πάω βάλτες. Τι να κάνω? Αχ, Βόλγα μου, τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες? Έναν Εγγλέζο που έκρυβε ο μπαμπά σου στο υπόγειο. Τον πήγε καλή του ώρα, όπου και να είναι. Εγώ του κατέβαζα το φαγητό. Τι ωραίος που ήταν, Όλγα μου. Γοητευτικός. Και τον άκουγα ώρες που μίλαγε. Και πού καταλάβαινες τι έλεγε, αφού δεν καταλαβαίνεις γρή αγγλικά εσύ? Τίποτα, τίποτα. Έτσι απογαυνωνόμουν. Δυστυχώς μετά ήρθε η απελευθέρωση και έφυγε ο Μπίλι. Αλήθεια, εσύ τι θα κάνεις τώρα με το σκυλί? Όσο είναι απάνετε εσές, θα τον έχω έγκλειστο. Καλά, μέχρι πότε? Μέχρι να έρθουν οι σύμμαχοι να τον απελευθερώσουν. Πού θα το πάει η μανούλα το παιδάκι της, πού θα το πάει αγάπη μου? Βόλτα θα το πάρει, ε! Ξέχασε τα κλειδιά η ηλίθια η μανούλα, περίμενε. Περίμενε να τα φέρω, εντάξει, μισό λεπτό έρχομαι. Να τα! Ωραία, πάμε βολτίτσα τώρα. Τι έκανες εδώ, κακό παιδί? Νταντά θα σε κάνει η μανούλα, άμα κάνεις τέτοια πράγματα, το ξέρεις? Τώρα πρέπει να πάει να σφουγγαρίσει η μανούλα, το ξέρεις? Όλγα, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Εγώ? Τίποτα θα κάνω, τίποτα. Τίποτα. Με το παλτό μες στο σπίτι? Έχω υπνία. Και γι' αυτό φόρεσες το παλτό? Ήρθα να πιω ένα βουτύρι γάλα. Α, και το γάλα εσύ το πήρες με το παλτό? Όχι, ασχέτως είναι το παλτό από το γάλα. Κρύωνα και το φόρεσα, ρε παιδί μου, στην πειράζει, μπα. Και πού είναι το γάλα? Το πια. Και το ποτήρι? Το πλύνα και το έβαλε στη θέση. Ανάκριση μου κάνεις τώρα? Μάλιστα. Πού πας? Να πιω ένα ποτήρι νερό, αν επιτρέπετε, δίψασα. Από το ψυγείο δεν κάνει. Γιατί? Το λαιμά σου. Θα σε πειράξει το λαιμά στο κρύο νερό. Δεν κάνει, όχι. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μία ζωή χειμώνα καλοκαίρι έπινα νερό από το ψυγείο, αν θυμάσαι. Κακός. Φτάνει πια. Δεν θα σου επιτρέψω να πεις άλλο με την υγεία σου. Θα πιεις νερό από τη βρύση. Τελείωσε. Σωστά. Όλγα, είσαι καλά?
Έχεις τίποτα? Όπως βλέπεις, απολύτως τίποτα. Δεν το βλέπω, γι' αυτό ρωτάω. Τέλος, αν ήπιες το νεράκι τώρα και πήγαινε να κοιμηθείς. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι είναι αυτό? Νερά. Αυτά δεν είναι από τα νερά που πίνουμε, αυτά είναι από τα νερά που κάνουμε. Και τι το περίεργο βρίσκεις, κάποιος έκανε πιπί στο σαλόνι. Ποιος? Εγώ. Όλγα, το σαλόνι δεν έχει αυτές τις δουλειές, η τουαλέτα είναι γι' αυτό. Το ξέρω, αλλά εγώ υπνοβατώ και όπως υπνοβατούσα, νόμιζα ότι είμαι στη τουαλέτα. Καλά που πήγες προς νερού σου, γιατί αλλιώς θα είχαμε πιο χοντρή ζημιά. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα το κάνουμε θέμα, πήγαινε κοιμήσου. Όλγα, μην προσπαθείς να τα καλύψεις. Αυτά δεν τα έχει κάνει άνθρωπος. Αυτά είναι σκύλου. Μπα, τους έκανες χημική ανάλυση με το μάτι. Όλγα, μήπως είναι εδώ πατσατσούφας. Όχι, τον έφερε και λίγο η Μαριανίνα. Μπα, στις 2 η ώρα τη νύχτα. Το πήρε από το σπίτι και τον έφερε. Έκλαιγε το πουλάκι μου, ήταν ανήσυχο. Έλεγε, θέλω τη μαμά μου, θέλω τη μαμά μου. Τον έφερε λίγο να με δει έτσι. Έτσι, Και ήρθε, κατούρισε και έφυγε. Όλγα, πού τα πουλάς αυτά? Πού το σκυλί? Α, Μαρία! 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 Καλά, βρε Όλγα. Δεν τρέπεσαι μεγάλη γυναίκα να κάνεις τέτοια πράγματα. Από αγάπη για τον πατσατσούφα το έκανα. Δεν ήθελα να φύγει. Ήθελες, δεν ήθελες, ο πατσατσούφας θα φύγει. Ψηφίσαμε. Είμαστε 2 και είσαι 1. Το σκυλί φεύγει. Όχι ακόμα. Δώστε του μια αναβολή. Αφού είναι αρρωστούλη το καμένο, δεν το βλέπετε? Έκανε με τούλη, φτερνίζεται. Πώς να μην φτερνίζεται, αφού το έκλεισε στο ψυγείο, πού διέσαι το σκυλί? Μα γι' αυτό σας λέω, αφήστε με να φανάξω τον κτηνίατρο. Όχι για τίποτα άλλο, για να τον επιστρέψω στη Μαριανή, είναι υγεία όπως μου τον έδωσε. Εντάξει, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία αναβολή. Τελεία και παύλα, έτσι. Για να σε δω λίγο εσέ. Γιατρέ, μήπως έχει πνευμονία? Όχι, όχι, κρυολόγημα. Ένα απλό κρυολόγημα, κυρία Χαρίτου. Τι γίνεται λοιπόν με τον πατατρούφα? Πατσατσούφα τον λένε. Α, να σε συστήσω. Γιατρέ μου, η αδερφή μου η Μαρία. Μαρία, ο κύριος Ντίνο. Χαίρο πολύ, κύριε Ντίνο. Χαίρο πολύ, κυρία μου. Τι γίνεται λοιπόν με τον πατσατσούφα, θα ζήσει? Ελάτε τώρα. Ένα απλό κρυολόγημα. Εξήγησε στην αδερφή σας. Του έχω γράψει ήδη και μία αγωγή. Α, ωραία. Θα την ακολουθήσουμε πιστά την αγωγή σας. Ναι, θα την αναλάβω εγώ προσωπικά. Όχι, Όλγα μου, μαζί θα την αναλάβω, με μαζί. Ξέρετε, γιατρέ μου, εγώ τα λατρεύω τα σκυλιά, σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, πάρα πολύ. Και αυτόν ειδικά τον έχουμε από μωρό, στην αγκαλιά μας μεγάλωσε. Μα έχετε δίκιο να τον λατρεύετε, είναι πολύ όμορφο σκυλάκι. Και ήσυχος, γιατρέ μου, ήσυχος, ούτε που τον ακούμε εδώ μέσα, Εμένα, με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Αν με χρειαστείτε, μου τηλεφωνείτε. Αχ, κρίμα, δεν θα σας προσφέρουμε κάτι? Λυπάμαι, αλλά έχω κι άλλες επισκέψεις. Θα σας ξαναδούμε όμως, Κάτι τέτοιο δεν εύχονται στους γιατρούς. Γενικά δεν τα εύχονται στους γιατρούς. Σε ορισμένους γιατρούς τα εύχονται. Πώς είναι σήμερα ο πατσατσούφας μας, η υγεία του? Μια χαρά είναι. Τι με ρωτάς και με ξαναρωτάς? Δεν βήχει? Όχι. Πυρετούλη, έχει τουλάχιστον πυρετούλη? Το σκυλί είναι μια χαρά, δεν έχει απολύτως τίποτα. Όχι, βρε Όλγα μου, σε ρωτάω, γιατί ξέρεις, καμιά φορά η αρρώστια σε ξεγελάει. Δηλαδή, εκεί που συνέρχεται ο ασθενής επιφανειακά, κατ' ουσίαν είναι στα τελευταία του. Κουνήσε ό,τι θες σου, Χριστιανή μου. Βρε Όλγα, το λέω αυτό γιατί συμβαίνουνε καμιά φορά αυτά. Ήταν ένα απλό κρυολόγημα, δεν έχει απολύτως τίποτα. Πέρασε, τελείωσε. Εμβόλια? Αυτό είναι, το βρήκα. Μη μου πεις ότι του έχεις κάνει τα εμβόλια. Εμβολιασμένο μου το έδωσε η Μαριανίνα. Να του ξανακάνεις, Όλγα μου, να του ξανακάνεις για να είσαι σίγουρη. Διότι μπορεί ο πρώτος ορός να ήταν χαλασμένος, αλλά και καλός να ήταν, να του ξανακάνεις δεύτερο για να είναι διπλά υγιής. Δεν μου λες, γιατί όλο αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον για την υγεία του πατσατσούφα? Απλό ανθρώπινο ενδιαφέρον φυσικά. Α, αυτό το ανθρώπινο ενδιαφέρον φυσικά είναι μόνο για το σκύλο? Όχι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς οι δύο μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τι έγινε λοιπόν, ο πατσατσούφας συνήλθε? Να το βλάχι, μια χαρά είναι τώρα, εντάξει. Ωραία, και όσα του δίνει. Από τώρα? Ας μείνει λίγο ακόμα.
Τι είπες? Ναι, λέω να τον κρατήσουμε λίγο ακόμα. Εσύ το λες αυτό? Βρε Ειρήνη μου, τόσα περάσαμε με τον Πατσατσούφα και τα αντέξαμε, δεν πάθαμε τίποτε. Τώρα που τον συνηθίσαμε, λέω να τον κρατήσουμε μόνιμα. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Εσύ το λες αυτό, εσύ που φώναζες, που σε έπιανε αλλεργικός λόξυγκας. Καλά μάγια της έκανες. Εγώ της έκανα μάγια της Μαρίας. Εσύ προκειμένου να κρατήσουμε τον Πατσατσούφα μπορεί να μας κάτσει και βουντού. Απλώς συζήτησα με τη Μαρία και την έπεισα. Αυτή είναι και η έννοια της δημοκρατίας. Είμαστε δύο και είσαι μία, πρέπει να το δεχτείς. Δεν μου λες, ψηφίζεις να μείνει εδώ ο Πατσατσούφας? Ναι. Αποστάτρια! Να σου πω, ποια θα πάρει τώρα, εγώ ή εσύ? Εσύ φυσικά, καλέ. Εγώ θα φύγω. Εσύ θα τον δεχτείς. Στο κάτω-κάτω αυτός δεν ξέρει ποιος είναι ο σκύλος. Σωστά. Βρε, Όλγα μου, όμως. Ο Πατσατσούφας σκάει από υγεία. Τι θα του πούμε, δεν είναι χοντρό? Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Δεν μου λες, αν τον βάζαμε λίγο στο ψυγείο. Λίγο, ε. Να αρχίσει να φτερνίζεται. Είσαι με τα καλά σου, Χριστιανή μου. Θα ποντιάξουμε το σκυλί για να τα φτιάξει εσύ με τον κτηνίατρο. Αν πάθει τροφική δηλητηρίαση, όχι τίποτα σπουδαίο, έτσι είναι. Α, έχει αρχίσει να γίνει επικίνδυνη, το ξέρει. Δεν θα κάνουμε το σκυλί πειραματόζω. Θα τον κερδίσει με τα δικά σου όπλα. Τι να σα πω. Το σκυλάκι είναι υγιέστατο. Σοβαρά. Το εξέτασα και δεν βρήκα τίποτα. Μα γιατρέ μου, δεν ξέρετε πώς έκανε πριν έρθετε. Σηκωνόταν, πήγε να περπατήσει, έπεφτε. Ξανασηκωνόταν, ξανά έπεφτε, γάβγιζε. Λιποθυμούσε, φοβήθηκα. Τι να σας πω, ίσως κάποια παρενέργεια από τα φάρμακα που θα έχει πάρει, φαίνεται. Αυτό θα είναι σίγουρα, αλλά κι εγώ που να το ξέρω. Του έχω μια αδυναμία. Μια γυναίκα μόνη είμαι κι εγώ. Αλήθεια, να σας προσφέρω κάτι? Να μην σας βάλω σε κόπο. Μα τι λέτε κόπο, ευχαρίστηση. Η παρουσία σας είναι τόσο ευεργετική για το σκύλο. Αφού επιμένετε. Επιμένω. Καθίστε. Ευχαριστώ. Βρε Όλγα μου, να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να μου απαντήσεις ειλικρινά. Το σκυλί είναι καλά στην υγεία του? Γιατί ρωτάς? Γιατί ο κτηνίατρος μπαινοβγαίνει εδώ μέσα πιο συχνά και από το Γαλατά. Από τότε που πρωτοαρρώστησε ο Πατσατσούφας έχει έρθει τουλάχιστον 10 φορές και τις πιο απίθανες ώρες. Όχι, αν συμβαίνει κάτι σοβαρό, πέστε μου, γιατί είναι θέμα υγείας ολωρών μας. Ναι, κάτι έχει, κάτι έτσι. Μα τι έχει, βρε Όλγα μου? Αυτό εμένα μου φαίνεται υγιέστατο. Χτες πάλι έσπασε ένα βάζο και ένα ποτήρι. Και αυτό εσύ το θεωρείς υγεία? Δηλαδή, εγώ που δεν έσπασα βάζο και ποτήρι είμαι άρρωστη? Βρε Όλγα μου, αυτό το ζωντανό είναι υγιέστατο και ζωηρότατο. Τι θέλει αυτός ο κτηνίατρος εδώ μέσα? Κοίταξε, του κάνει μεν μία θεραπεία, αλλά προληπτική, είναι προληπτική κτηνιατρική αυτό. Μπα, αυτό δεν γίνεται ούτε με τους ανθρώπους. Α, έχει προχωρήσει η κτηνιατρική τώρα πάρα πολύ, ναι. Έτσι, προχωρημένη. Όλγα, πού είναι το ρούς που σου δώσα χθες? Πάνω στο τραπεζάκι το έφαγε. Μπα. Για πού το βάλεμε εν πλήρη εξαρτήση? Τίποτα, στον κτηνίατρο πάω. Στον κτηνίατρο, και έτσι ντυμένη? Γιατί σου έχουν πει ότι πάνε στον κτηνίατρο σαν γύφτη. Και πού πας? Χωρίς το σκύλο θα φύγεις? Ναι, πάω εγώ μόνη μου πρώτα, του εξηγώ έτσι την κατάστασή του και μετά αυτός κάνει τη διάγνωση. Πολύ τσακάλι κτηνίατρος είναι αυτός, βέβαια. Για να κάνει διάγνωση από μακριά, ούτε medium να ήτανε. Ναι, είναι πολύ καλός κτηνίατρος γενικά. Θα μου λες, βρε Μαρία μου, αυτός ο κτηνίατρος εσένα εξετάζει το σκύλο? Έλα βρε Ειρήνη, και εσύ τώρα. Όχι, ρωτάω γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι ο κτηνίατρος είναι μόνο για τα ζώα. Τα έχουμε πει αυτά. Κάθε άνθρωπος κρύβει ένα ζώο μέσα του. Μόνο για ένα ποτό, ε? Το υπόσχομαι. Ωραίο το σπίτι σου. Μόνος σου μένεις? Όχι ακριβώς μόνος. Με τα δυο μου παιδιά. Έχεις και παιδιά? Ναι, δύο. Τον Κάστρα και τον Πολυδεύκη. Αυτά είναι? Δεν είναι όμορφα? Κουκλιά είναι. Τι θες να σου βάλω? Πού? Ουίσκι. Ουίσκι. Ουίσκι.
Είπες τίποτε? Όχι. Όχι, εδώ με τα σκυλάκια μιλάω. Ξέρεις, με τον Κάστρο και τον Πολυδεύκη έχουμε περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Κι εγώ δύσκολες στιγμές περνάω. Τι είναι, βρε Καστοράκο μου, τι, κοίτα πως σε κοιτάει η Γλυκούλης, δεν είναι? Μα η Γλυκούλης που είναι. Κάτσε κάτω, μωράκι μου, κάτσε κάτω. Πολύ Γλυκούλης είναι. Κάτσε, down. Συγγνώμη, όμως Δίνο μου, δεν πρέπει τώρα να πάρει και στο δίπλα δωμάτιο οι άνθρωποι? Δεν πρέπει να μένουν κάποτε μόνοι? Έχεις δίκιο, αυτό θα κάνω. Αυτό να κάνεις. Έλα, εδώ, ελάτε. Έλα και εσύ, έλα. Επιτέλους μόνοι. Ναι. Θες μου, σε ευχαριστημένη. Τι έχεις τίποτε? Όχι, κάτι είχα και μου πέρασε. Ωραία. Δεν μου πέρασε. Μήπως επήρεξε το ποτό? Μπα, δεν πρόλαβα να πιω, ούτε γουλιά δεν ήπια. Μήπως θέλεις να σου φέρω ένα ποτήρι νερό? Δεν κάνει τίποτα. Το νερό δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Πιες το όλο, μονορούφι. Έτσι, μπράβο. Πες μου πώς αισθάνεσαι. Πέρασε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν νευρικό, ήταν, πάει, πέρασε. Γιατί όταν νευρικό, το πέρασε, το άγχος. Βέβαια, νευρικό ήταν. Ναι, αυτό ήταν νευρικό. Θα σου φύγει το άγχος τώρα. Ναι. Με συγχωρείς, Μπεντίνο μου. Τέτοια ντροπή δεν έχω ξαναπεράσει στη ζωή μου. Μα καλά δεν μπορούσε του πει ότι σου φέρουν λόξη για τα σκυλιά. Ντράπηκα, βρε Ειρήνη. Τόσο καιρό να του κάνω τη ζωόφιλη. Ορίστε. Ορίστε, η Μαρία υποφέρει και εσύ εκεί. Επιμένεις να κρατήσουμε το πατσατσούφα. Εγώ δεν τον θέλω. Η Μαρία υποφέρει και εσύ εκεί. Νομίζω ότι ψηφίσαμε, δεν ψηφίσαμε? Εγώ ψήφισα ναι. Εσύ, Μαρία? Κι εγώ, ναι. Ορίστε, το βλέπεις. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι τη φέρνεις σε δύσκολη θέση. Τι θέλεις να σου πει τώρα η Μαρία, αφού έχει λερωμένη τη φωλιά της? Κατά βάθος δεν τον θέλεις, το λέω εγώ. Δεν ξέρω κατά βάθος και κατά πλάτος. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο πατσατσούφας δεν πρόκειται να φύγει από εδώ μέσα. Να μου το προσέχεις. Για να τον φέρνεις να τον βλέπει η μανούλα του, Πώς κάνετε έτσι? Στο σπίτι μου θα έρθει το σκύλι, δεν θα πάει και στον πόλεμο. Αντρέα μου, να του φτιάχνει ζυζάκι με κοιμά, να τρώει και να το βγάζει τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα για τα κακάκια του. Αυτά τα ξέρω. Πάψε ξυπνάκια και άκου τι σου λέει. Πατσατσούφι μου, γλυκιά μου. Δεν θα ξανακούσω τη φωνούλα σου μέσα στο σπίτι, ούτε θα ξανατρέξεις να μου φέρεις τις παντόφλες μου. Αν δεν τις έχει φάει στο δρόμο πρώτα. Ούτε θα με προειδοποιήσει ξανά στην πόρτα, καρδούλα μου. Έλα βρε Όλγα μου, πώς κάνεις έτσι? Ζωρίζει η Πέτρια. Αφήστε την αποχαιρετήσει, τον μπορώ. Έλα μωρέ Όλγα, στις βλακίες και δω με το σκυλί να πάω να φύγω. Κανένας δεν καταλαβαίνει τον μπορώ. Βρε δω με το σκυλί να πάω να φύγω, έλα εδώ ρε Πατσατσούφα. Λοιπόν, άντε φεύγω, γεια. Γεια σου Πατσατσούφα, γεια σου φως των ματιών. Γεια σου μαμάκα, γεια. Αντρέα! Άσε κάτω το σκύλο. Πώς είναι σήμερα το πατσατσουφάκι μου? Μια χαρά! Έφαγε, έκανε κακάκια του. Δεν πιστεύω να έκανε καμιά ζημιά. Πα, μόνο δυο ποτήρια έσπασε. Και αυτά από τα πρόχειρα. Όχι, ξέρω εγώ ότι στο τέλος θα τον αγαπήσετε. Παιδί μου, εγώ το φαντάστηκα. Εσείς κατά βάθος είσαστε φιλόζωες και δεν το ξέρατε. Γι' αυτό και εγώ τι σας έφερα. Τι? Να σας συστήσω τον Μπιμπίκο. Όλγα! Thank you.